Το πρωί της Δευτέρας, δημοσιεύματα του τοπικού τύπου έκαναν λόγο πως ο διαδρατικός αγωγός ΣΤΑ προχώρησε σε αλλαγή της όδευσης στο Δήμο Νέστου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σύμφωνα και με δηλώσεις της υπεύθυνης επικοινωνίας του διαδρατικού αγωγού ΤΑΠ Κατερίνας Μουζουράκη στο 1 Channel. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, δεν αφορά σε αλλαγή όδευσης στο Δήμο Νέστου, αφορά σε μία τροποποίηση της απόφασης για την εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού στην περιοχή του ποταμού Νέστου. Μιλάμε για το πώς γίνεται η κάθε διάτρηση του ποταμού προκειμένου να περάσει ο αγωγός κάτω από τον ποταμό Νέστο, και αυτό το οποίο αφορά η τροποποίηση είναι ότι ζητήσαμε πρόσβαση σε επιπλέον δημόσια έκταση αριστερά και δεξιά του αγωγού, προκειμένου να τοποθετηθούν τα μηχανήματα που χρειάζονται για να γίνει διάτρηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη αλλαγή όδευσης δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως μετά από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σταθάκη, κάτι που ισχύει όχι όμως όσον αφορά την αλλαγή της όδευσης, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί στο Δήμο Νέστου πριν την αρχή του 2018. Είναι μια διαδικασία όμως που έχει ήδη λάβει η χώρα, έχει ολοκληρωθεί το πέρασμα του ποταμού Νέστου πριν από τις γιορτές, δηλαδή πριν το τέλος του 2017, και απλά τώρα έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ.